Τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, καλωσορίζουμε. Καλησπέρα, κύριε Αρβανίτη. Καλησπέρα, κύριε Πολύζο. Εμεί από σήμερα λέμε και χρόνια πολλά. Λέμε μην και χρόνια πολλά. χάσουμε α, κι και όλο και αυτό και... έτσι. Είμαστε δέκα πριν τα Χριστούγεννα. Τα ξεχάσαμε αυτά. Έχετε δίκιο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πριν, πολλά, πριν, πολλά πριν. χρόνια πολλά. Λοιπόν, θα δούμε τι γίνεται στη χώρα μα. Επειδή είχαμε πυκνά γεγονότα την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, φαντάζομαι δεν έχει φύγει από μέσα σας και η δημοσιογραφική διαστροφή. Δηλαδή, ε, θα πρέπει να τα διαβάζετε όλα με τουλάχιστον δυο ματιές και τη δημοσιογραφική και την πολιτική όλα τα γεγονότα. Πάμε να δούμε τι δεν έγινε στη Σύνοδο Κορυφής γιατί για τον απολογισμό που είχαμε το μεσημέρι της Παρασκευής από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Είχαμε πολλές αντιδράσεις από τις αντιπολιτεύσεις. Να ξεκινήσουμε από τα εθνικά μας θέματα και θα δούμε πώς καταλήξαμε τελικά στο Ταμείο Ανάκαμψης σε συνένεση των δύο χωρών που δημιουργούσαν το πρόβλημα μέχρι τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι δεν έγινε στα ελληνοτουρκικά για άλλη μια φορά. Κοιτάξτε, καταρχήν ε, αντικειμενικά πιστεύω ε, ήταν μια κακή μέρα για την διπλωματία και για τη χώρα. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι ε, ο κύριος Μητσοτάκη, ο ίδιος, είχε πει ούκο λίγες φορές, αλλά και ο κύριος Πέτσας, ότι η σύνοδος αυτή, οι αποφάσεις συνόδου θα δαγκώνουν. Ε, νομίζω ότι εμάς δάγκωσαν οι αποφάσεις αυτές. Και θα εξηγήσω γιατί. Καταρχήν ε, μεταφέρεται το θέμα το Μάρτι. Και από το Μάρτι, σας το λέω από τώρα, θα πάει τον Αύγουστο που είναι και παχές σημείγες. Διότι από ό,τι φαίνεται, η ισχυρή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Γερμανία, μα δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν σε ένα παιχνίδι κυρώσεων κατά τη Τουρκία, διότι μέρο τη οικονομία του έχει άμεση σχέση με τα δικά του στενά συμφέροντα. Να σα πω παραδειγματικά ότι μια από τι μεγάλε βιομηχανίε τη Γερμανία, πολεμικέ βιομηχανίε Γερμανία, η οποία νομίζω ότι έχει θέματα πολύ σοβαρά οικονομικά, φλερτάρει με τη χρεοκοπία στην περίπτωση που γινόταν να σταματήσουν παραδείγματο χάρη οι, 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 οι πωλήσει όπλων υποβρυχίων για την, προς την Τουρκία. Θέλω να σας πω ότι οι Ισπανικές τράπεζες και οι Γερμανικές τράπεζες είναι εκτεθειμένες στην τουρκική λίρα. Αυτά σε συνδυασμό με τα γεωπολιτικά σχέδια της Γερμανίας, σε μια Ευρώπη που θα την ήθελε η Γερμανία κατά την άποψή μου. Γερμανοκρατούμενη. Σαν να μην έχει καταλάβει τι ακριβώ έχει συμβεί με δύο παγκοσμίου πολέμου, με φέρνουν σε πολύ μεγάλο προβληματισμό και για το πού πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί του συγκεκριμένου, θέλω να τονίσω σε εσά και στου τηλεθεατέ ότι. Επειδή έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα μαζί, ήμουν από αυτού και είχα δεχτεί και πειρά και προσβλητικά πειρά κιόλα από στελέχη τη Νέα και από το ίδιο το γραφείο τη Νέα Δημοκρατία, όταν έλεγα ότι η ιστορία του Εύρου και το παιχνίδι που παίζουν με το προσφυγικό χτυπάει τα εθνικά μας συμφέροντα. Ε, ουσιαστικά το σόου του Εύρου ήταν ένα παιχνίδι της κυρίας Μέρκελ, της κυρίας Φοντελάιαν και του κυρίου Σχοινά όπου έδινε ότι το προσφυγικό εργαλειοποιημένο από τον Ερντογάν ε, δημιουργούσε εικόνα της Ελλάδας ότι είναι η ασπίδα της Ευρώπης ενώ εκεί που πραγματικά χρειάζεται να είναι η Ελλάδα το σύνολο της Ευρώπης που αφορά στην υφαλοκρηπίδα, στα χωρικά μας ο Ερντογάν με ερευνητικά και πολεμικά ε, πλοία σουλατσάριζε στο Αιγαίο. Και εκεί οι Ευρωπαίοι και η Γερμανία και οι άλλοι εταίροι και συνεταίροι δεν βλέπαμε να έχουν μια ιδιαίτερη αίσθηση. Κλείνοντα για να καταλάβετε, οι Γερμανοί έχουν πάρει αυτό που θέλουν, και οι Ευρωπαίοι οι ισχυροί. Την Ελλάδα να είναι με στρατόπεδα συγκέντρωση προσφύγων στην Ελλάδα εγκλωβισμένη χώρα με εγκλωβισμένου ανθρώπου, οι οποίοι δεν θα γυρίσουν πίσω. Νομίζω ότι αυτό το παραμύθι το έχουν καταλάβει όλοι, ότι κανεί δεν γυρίζει πίσω. Εδώ θα μείνουν. Και βεβαίω ένα μπαξίσι που θα παίρνουμε από κάποιε χώρε για να κρατάμε του ανθρώπου εδώ. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά στα χωρικά μα ύδατα, στο χώρο δηλαδή το δικό μα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πει την ίσα. Γιατί, Γιατί ο κ. Μητσοτάκη έχει συμφωνήσει με αυτή την πολιτική πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση τη χώρα. Αυτό σας λέω. Εσεί εσείς βεβαίως κάνετε αυτή την εκτίμηση που την κάνουμε όλοι για το πού πάει τελικά αυτή η Ευρώπη όταν αυτονόητα πράγματα δεν κάνει όπως είναι το εμπαργό όπλων όπως... Χαρακτηριστικά. Θα σα πω όμω κάτι κύριε Πολύζο. βεβαίω θα πάμε εκεί. Υπάρχουν ευθύνε ελληνική διπλωματία γιατί με την προηγούμενη κυβέρνηση η ελληνική διπλωματία και η ελληνική κυβέρνηση είχε πετύχει πράγματα και κυρώσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο κύριο Μητσοτάκη, ο κύριο Μητσοτάκη, η κυβέρνησή του, Έξι-εφτά μήνες, τις πρώτους μήνες διακυβέρνησης, έκανε ό,τι ακριβώς κάνει τώρα με τον κορονοϊό. Δηλαδή, έχασε χρόνο. Θεωρώντας ότι τα χαμόγελα και τα, ε, και τα φλερτ με, την, ε, με τους ε, ε, κυρίους και τις κυρίες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οκ, okay, είναι εντάξει. Την πάτησε ο κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκη θεώρησε ότι θα δώσει προσφυγικό, θα πάρει κάτι για τα εθνικά θέματα. Δεν πήρε τίποτα. Δεν πήρε τίποτα. Και βεβαίω δεν θέλω να κουβεντιάσουμε εδώ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων, αλλά και για τα δικαιώματα των Σε Ελλήνων σχέση, πολιτών. και των το πολιτών που μένουν στην Ελλάδα. Γιατί, για στο... εκεί έχετε κάνει κινήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο μεταναστευτικό. Γι' αυτό μιλάτε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Δεν, δεν σα πάρω την κουβέντα. Σα πάω στι ευθύνε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή, ελάτε πριν φύγουμε από τα ευρωπαϊκά, γιατί έχουμε πολλά να δούμε που γίνονται και εδώ. Και... Τα ξέρατε με τους τηλεοπτικούς χρόνους πώς είναι. Λοιπόν, έλατε να δούμε πώς φτάσαμε στο ναι του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχοντας αυτούς τους περίφημους ανατολικούς ε, της ευρωπαϊκής μας από το ΒΕΤΟ. Ήταν ένα εκβιαστικό ΒΕΤΟ, είχαν... Αχ, κύριε Πορίζο, σα ζηλεύω αυτή τη στιγμή. Πραγματικά, Γιατί? δηλαδή, να είμαι στη θέση να κάνω και εγώ αυτέ τι ερωτήσει. Γιατί ακριβώ Κάπω έτσι θα το σκεφτόμουν. Κυριολεκτών ότι σα ζηλεύω. Γιατί? Γιατί στα ψηλά γράμματα δεν έχει περάσει σε τι ακριβώ ε, συμφώνησε η Γερμανία και οι άλλοι ηγέτε ό,τι αφορά τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα για αυτέ τι δύο χώρε. Του Βίσσεγκρατ, που λέμε. Mm -hmm. Ουσιαστικά θέλω να σα πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τα έχω μπροστά μου, είχε στείλει σαφέστατη εντολή στην, στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν ότι οι δύο αυτές χώρες πρέπει να στρίψουν εντελώ και να τηρούν τους βασικούς κανόνες του κράτους δικαίου. Τι εννοούμε κράτου κράτους δικαίου για τους τελευταίτες. Μονοπολιακή κατάσταση του τύπου. Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Ο μες παρεμβάσει στη δικαιοσύνη. Και αυτό τι μου θυμίζει. Και βεβαίως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι οι διώξει κατά πολιτικών αντιπάλων αλλά και ε, κοινοτήτων που είναι έξω από αυτό το, το ε, θα έλεγα, ακραίο ε, φοβομενταλιστικό ε, πολιτικό ε, σχήμα που είναι σήμερα στα πράγματα σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή, απαγορεύεται να είσαι gay σε αυτές τις χώρες, απαγορεύεται να είσαι διαφορετικός όπως σε αυτοί το ορίζουν. Αυτά είναι θεμελιώδη ζήματα, ζητήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί, λοιπόν, η αρχηγή, το Συμβούλιο Αρχηγών, έφτιαξε τη σούπα έτσι και... Μεταφέρει από ό,τι διαβάζουμε σήμερα, εμεί αυτά μελετούμε, πού ακριβώ αυτοί συμφώνησαν, ώστε οι παραβιάσει, όταν υπάρχουν, να πηγαίνουν στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη. Κάτι λέει ο λαό σε αυτά. Φέξε μου και γλίστρισα. Mm -hmm. Δηλαδή στα μαλακά. Και σε αυτό έχει την απόλυτη ευθύνη η κυρία Μέρκελ. Και οι άλλοι πολιτικοί ηγέτε, βεβαίω, οι οποίοι έχουν θέματα με το κράτο δικαίου στι χώρε του. Εντό. Οπότε δεν είχαν και κάτι σοβαρό, ιδιαίτερο να κάνουν συμβιβασμού. Ακόμα θέλω να σα πω, κύριε Πολίζο, και ο κύριο Μακρόν, ο οποίο βγαίνει ω αυτό που λέμε πολιτικά correct, δηλαδή ο πιο. έχει φέρει νόμο μέσα στην πανδημία, ο οποίο είναι απαράδεκτο. Όχι για τι συναθρήσει μόνο, για το κομμάτι ότι απαγορεύεται ένα πολίτη να φωτογραφίζει, ένα επαγγελματία δημοσιογράφο να φωτογραφίσει σκηνή όπου υπάρχουν όργανα τη τάξη, αν δεν πάρει άδεια. Εδώ μιλάμε ότι το κράτο δικαίου στην Ευρώπη κινδυνεύει με αφορμή την πανδημία. Το καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτοί βρίσκουν χώρο αυτή τη στιγμή. Άρα, άρα, α, άρα αυτοί, έχει, όλοι αυτοί. έχει πολύ μεγαλύτερη ατζέντα το που πάει η Ευρώπη και που θέλει να πάει η Ευρώπη. Φυσικά. Δεν έχει να κάνει μόνο Φυσικά. με τα παρεδώσε που είναι καθαρό χρήμα. Όπως είπατε είναι γιατί, πολύ εκτεθειμένη η πω... Γερμανία, η Ισπανία σε σχέση με την Τουρκία. Είναι και άλλα τα ζητήματα. Έτσι. Κύριε Πολύζο, ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει το TRT το έχω ξαναπεί και είναι πολύ σημαντικό ότι γίνονται τέτοιε κουβέντε όχι με μένα και με την κυρία Σπυράκη και με τον κύριο Ανδρουλάκη και με ανθρώπου δηλαδή που είναι. Στο, για να καταλαβαίνει και ο κόσμο τι στο καλό γίνεται εκεί, γιατί αυτά που συμβαίνουν Άρας. εκεί θα τα πληρώσουμε εμεί εδώ και παντού. Αυτό που έγινε αυτό ο συμβιβασμό καταρχήν ήταν λάθο. Θέλω να σα πω ότι θα μπορούσε να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτε. Αλλά όταν έχει τη φωλιά σου λερωμένη, τι να πει ο Μιτσοτάκη για το κράτο δικαίου. Τι να πει. Και απορώ ο Μητσοτάκης που δεν είπε τίποτα, γιατί είχε χάσει στο κομμάτι με τα εθνικά θέματα και το ελληνοτουρκικό. Και σε αυτό το κομμάτι, τι θα έρθει να μα πει. Θέλαμε να πάρουμε τα λεφτά. Πολύ ωραία. Γιατί να μην έχει λοιπόν η Ρουμα, η Ουγγαρία κυρώσει. Βέτο αυτή, κυρώσει εμεί. Διότι αυτό εγώ υποστήριξα στην αρμόδια επιτροπή. Δεν μπορεί μια χώρα. Θέλω να το καταλάβετε όλοι αυτό. Μπορεί να κάνω λάθο, θα το αλλάξω αν κάνω λάθο, αλλά δεν μπορεί μια χώρα μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει ότι είμαι μέρο αυτού του κλαμπ, παίρνει τα χρήματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών και εκτελεί τον γκέι ή ε, ε, δημιουργεί. Εκτελεί κυριολεκτικά ή μεταφορικά ή δημιουργεί του δημοσιογράφου. Ξέρετε ότι έχουμε ε, δολοφονίε δημοσιογράφων σε αυτέ τι χώρε. Δεν συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή αυτή η ένωση τι είναι τελικά. Ένας, ένα οικονομικό παιχνίδι. Ε, εντάξει δεν μας ενδιαφέρει τότε. Ναι. Ένα ε, τράστινγκ γιατί λένε πάνω. ότι δεν είναι. Λοιπόν για να δούμε τι γίνεται εδώ. Εσείς επιμένετε και με σημερινή ερώτησή σας προς την κυβέρνηση στο σενάριο των δύο data που έχει η πολιτεία για τα κρούσματα κλπ. Έλεγε πριν η Ζέτα Μακρύ από τη Νέα Δημοκρατία. Μα ποιο πρωθυπουργό θα έδινε στου συνοξιολόγου λάθο στοιχεία για να οδηγηθούμε και σε λάθο εκτιμήσει, άρα σε λάθο συμβουλέ προ την πολιτεία για να λάβει μέτρα, Το ερώτημα να θυμίσουμε ότι ήρθε από τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το χθεσινό δημοσίευμα τη ντοκουμέντο, τη εφημερίδα. Υπάρχουν διαστοιχεία. Ότι... Και τώρα είναι και οι ίδιοι οι άνθρωποι τη επιστημονική κοινότητα ότι υπήρχαν διπλά βιβλία, δηλαδή. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και ο κ. πρέπει να απαντήσει αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν. Αλλά το βασικό για μένα ζήτημα, ξέρετε, από τη θέση που είμαι, είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να σταθεί σοβαρά στο θέμα ότι κάθε μέρα χάνουμε 100 ανθρώπους, ξέρετε. Κάθε μέρα. Και δεν ξέρω τι γίνεται στην περιοχή σας, αλλά εδώ πια δεν είναι και είδηση. Κατεβαίνει σιγά-σιγά. Είναι το σπίτι του Τσίπρα. Αυτό είναι η είδηση. Ε, αν ο πρώην πρωθυπουργός νίκαισε ένα σπίτι ε, στο Σούνιο. Ωραία ότι φύγανε 100. Κάθε μέρα, κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι. Δεύτερον, δεν μου λέει κάτι να λέει ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδης γιατί δεν βγαίνει ο κύριο Μητσοτάκη να πει. Δεν, είχε πει ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδης ότι δεν εκτιμήσαμε καλά. Ναι, αλλά εδώ χάνονται άνθρωποι. Πόσο, πόσο στοιχίζει με οικονομικού όρου του μία ανθρώπινη ζωή, Γιατί με είναι ανεκτήμητη η ζωή. Δεν φύγει ένα. Και ένα ε, να έφευγε είναι ανεκτήμητο. Κάθε μέρα. Το θέμα λοιπόν που αφορά στι εκτιμήσει και στι πολιτικέ αποφάσει, ξέρετε που έγινε. Στο αν οι λοιμοξιολόγοι, αυτό εμεί ζητάμε, όχι τα διπλά βιβλία, εμεί ζητάμε ουσιαστικά να μα πούνε τι συζητάγανε και τι εισηγούνταν οι η, η, η πανεπιστημιακή κοινότητα στην κυβέρνηση. Να ξέρουμε τι είπα. Πλειοψηφίε, μειοψηφίε. Εσεί επιμένετε Για... λοιπόν στα πρακτικά των συνεδριάσεων. Μα δεν έχω δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, όταν έχει χάσει 3.500 ανθρώπου, δεν είναι δυνατόν να ζητά να, μάθεις. Με συγχωρείτε, τι σα εισηγυ... είχαν εισηγηθεί οι επιστήμονε και τι Βάλιστα. κάνατε εσεί. Κάναμε αυτό. Ωραία, πήρατε την πολιτική απόφαση και την πολιτική ευθύνη. Κατανοώ. Να μάθουμε όμω τι ήταν. Το πήρε μόνο τη κυβέρνηση. Πάνω τη. Υπήρχαν και άνθρωποι τη επιστημονική κοινότητα που έλεγε προχωρήστε. Για να είμαστε έντιμοι στι οικογένειε που θρυνούν και στου εαυτού μα, κύριε Πολίζο, και προ τη δημοκρατία. Δεν είναι ιδιωτική υπόθεση η δημοκρατία για τον κύριο Μητσοτάκη. Άλλο δημοκρατία, άλλο νέα δημοκρατία. Πώ να το κάνουμε δηλαδή. Επειδή ήταν πολύ έξυπνο το τελικό λογοπέγνιο, με αυτό σα αποχαιρετώ και σα ευχαριστώ. Όχι, όχι. <laughs> το πήγα τα αλλού. Θέλω να πω ότι το θέμα τη Δημοκρατία δεν αφορά, <laughs> δεν αφορά το, το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι προσωπικό. Ναι, ναι προσωπικό καλά, το, το το <laughs> Αλλά το πήγατε και παραπέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Χρόνια Γεια πολλά, σας, κύριε Αρβανίτη. Να είστε καλά. Και έμαθα ότι είχατε και μια δυσάρεστη είδηση στο βόλο. Χάθηκε ένα άνθρωπο. Ναι, 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 Αυτά είναι τα ζώρικα. Ο ένα με τον άλλον. Ο ένα να το χέρι του άλλου τώρα. Εδώ. Η αλληλεγγύη είναι βασικό. Το λέτε σωστά και το λέτε διακριτικά γιατί ναι, είναι οι στιγμέ που πρέπει, γιατί δεν είναι μόνο. Μην βλέπουμε όπω λέτε του αριθμού. Ε, ένας ένα άνθρωπο που κατά γενική ομολογία δεν είχε τέτοια ζητήματα, δεν είχε επαγγελματικά διέξοδα, αλλά ήθελε ένα χέρι να κρατήσει το δικό του. Γεια σα κύριε Αρβανίτη. Ευχαριστούμε. Χάρηκα, από... και εμεί.